ωραία. Συγγνώμη λίγο, για να έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα, να πάρουμε τα στοιχεία, γιατί εσύ τα λες λίγο συγκεκριμένα. Πρέπει να είναι, παιδιά. Άρα, 20χρονη δεν τη λες. Όχι, όχι. Όχι, βέβαια. Τη λες πιο πάνω. Ναι. Λοιπόν, 40 έφυγες τη λες. Ναι. Εκεί νομίζω είναι. Εκεί και πέζει. Έχω και μία άλλη είδηση που σας αφορά προσωπικά. Oh. Εσάς το Happy Day ετοιμάζεται ο καινούργιος ανταγωνιστής σας. Και ένας φίλος σας κάνει ήδη δοκιμαστικά στο Μέγκα για να πάει στην Τωρέτα. Quiz. Ποιος μπορεί Τωρέτα να είναι αυτός. Την Τωρέτα τι μας ενδιαφέρει, στις 10 ξεκινάει. Πριν την Τωρέτα θα μας ενδιαφέρει. Πριν την Τωρέτα, μην πει. 11 τελειώνει. Ο Πέτρος Κουσουλός. Όχι, ο Κουσουλός είναι. Το ήξερες, ε. Σου το ήξερα, αλλά... Σου το αυτή η παλιά λέξη. Και νομίζετε... Δεν μου το είπε κανένας το αυτή, αγαπούλα μου. Κανένας το αυτή. Άλλο όνομα είπε. Συγγνώμη, παιδιά. Κανένας δεν μου το είπε στο αυτή. Μόνη μου το σκέφτηκα, γιατί ήμουν αυτή που σας ενημέρωσε πριν 6 μήνες, όταν κοιμόσασταν τον ύπνο του δικαίου, ότι ο Πέτρος είχε κάνει δοκιμαστικό για απογευματινή εκπομπή στο Μέγκα, γιατί μου το είπαν από το Μέγκα. Έκανε απογευματινή εκπομπή στο Μέγκα. Είχε κάνει το Σεπτέμβριο ο Πέτρος δοκιμαστικά για μια απογευματινή εκπομπή. Εκεί είχε κάτσε να τελειώσω, αγάπη μου. Εκεί είχε ξεκινήσει ο διάβλος επικοινωνίας. Αλλά τελικά ο Πέτρος συμφώνησε να είναι με την Κωνσταντίνα. Στην υγεία τον Φλο Καφέ. Και μετά δεν προχώρησε το Μέγκα. Θα φύγει κάποιο από την Τωρέτα για να πάει ο Πέτρος ή θα. Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν ο Πέτρος δεν είναι στην Κωνσταντίνα. Ποιο θα φύγει. Δεν είναι στην Κωνσταντίνα, παιδιά, ο Πέτρος. Μισό λεπτό. Εξ όσων γνωρίζω έτσι. Αυτό θα ξέρω. Είναι διπορτό και στη, στο Μέγκα και στον Άλφα. Εγώ έμαθα ότι πάει για δοκιμαστικά στο Μέγκα. Είχε πάει, σου λέω, το Σεπτέμβρη, πριν κλείσει τη συνεργασία με την Κωνσταντίνα. Όχι, παιδί μου, σου μιλάω για τώρα φρέσκα πράγματα. Κουλουράκια φρέσκα. Από το φούρνο βγαίνουν. Να πέφτουμε να δω. Ναι, οκ. Σας πιάσουμε μία. Να μας στείλει ο Πέτρος. Υπάρχει και μία ενηγματική, λέει, απάντηση της Μαριέλα Σαβίδου, που είναι στη Τωρέτα. Ρε Σπύρο, λάβρο, πραγματικά. Ότι λες με αυτό το σοβαρό ύφος, ναι. Κάτσε, παιδί μου, τώρα επειδή το είδα. Δεν ξέρω, λέει, θα δούμε. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Που την περίμενα μαζί. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα κάτσε. Είναι δύσκολο, λέει, το πρωινό ξύπνημα. Έχω τέτοια φιλετίνια. Αυτό, επειδή θα φύγει το πράγμα, φαίνεται ότι κάτι αλλάζει. Έχω τέτοια φιλετίνια στο σακούλι μου για την τηλεπερσόνα, τη φιλενάδα μου.